Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κεντήσουμε αυτές τις όμορφες μαργαρίτες και θα σας δείξω τον τρόπο πώς μπορούμε να τις φτιάξουμε χρησιμοποιώντας μόνο δύο καρφίτσες. Θα βάλουμε τις καρφίτσες μας κατά αυτόν τον τρόπο να σχηματίσουμε ένα σταυρό. Θα πάρουμε την κλωστή μας και θα τη βγάλουμε κοντά εδώ που ενώνονται οι δύο καρφιτσούλες. Και θα αρχίσουμε να περνάμε την κλωστή μας γύρω-γύρω κάτω από τις καρφίτσες. Να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύκλο, μάλλον αρκετούς κύκλους γύρω-γύρω από τις καρφίτσες μέχρι να φτιάξουμε το επιθυμητό μέγεθος της μαργαρίτας που θέλουμε. Εδώ θα σταματήσω και θα περάσω την κλωστή μου στην πίσω πλευρά να τη στεριώσω. Και θα βάλω τώρα ένα άλλο χρώμα κλωστής για να φτιάξω εδώ και να στεριώσω τις κλωστούλες αυτές για να φτιάξω την μαργαρίτα μου. Τώρα με ένα άλλο χρώμα κλωστής θα περάσω τη βελόνα μου στο κέντρο και θα πιάσω τις κλωστούλες που έκανα γύρω-γύρω από τις καρφίτσες. Βάζω εδώ τη βελόνα μου στην άκρη και τη βγάζω πάλι στο κέντρο. Με αυτό τον τρόπο στεριώνω τις κλωστές. Ξανά κάνω ακριβώς το ίδιο εδώ επάνω. Τραβάω τη βελόνα μου και έτσι στεριώνω τις κλωστούλες. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο γύρω-γύρω από τη μαργαρίτα μου. Και τώρα θα βάλω τη βελόνα μου στο κέντρο της μαργαρίτας. Θα βγάλω τις δύο καρφίτσες. Και εδώ θα κεντήσω και θα κάνω το γαλλικό κόμπο. Για να γεμίσουμε και το κέντρο εδώ της μαργαρίτας. Παίρνουμε τη βελόνα μας και την περνάμε την κλωστή μας δύο φορές. Και η μαργαριτούλα μας είναι έτοιμη. Με ένα άλλο χρώμα κλωστής μπορούμε να φτιάξουμε εδώ και το μικρό κλαδάκι της μαργαρίτας με τη βελονιά αλυσίδα. Βάζουμε εδώ τη βελόνα μας, τη βγάζουμε λίγο παρακάτω και η κλωστή μας είναι ακριβώς κάτω από τη βελόνα.
Εδώ μπορούμε να κάνουμε την ίδια βελονιά και μερικά φυλλαράκια δίπλα. Το ίδιο και εδώ. Και έτσι η μαργαρίτα μας είναι έτοιμη. Με αυτόν τον ωραίο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε διακοσμητικές μαργαρίτες επάνω στα μπλουζάκια μας, φορεματάκια παιδικά, σε ντονάκια, μαξιλαροθήκες και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας!